τη έκτη του μηνός Αυγούστου, μνήμη της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι είναι η μεταμόρφωση? Είναι ένα μεγάλο γεγονός το οποίο αποκαλύπτει την δόξα της Εκκλησίας και των πιστών. Είναι ένα κορυφαίο θαύμα που πραγματοποίησε ο Κύριος στο ίδιο το θεανδρικό σώμα Του. Αποκάλυψε το άρρητο μεγαλείο της θεότητός Του και μετεμορφώθη έμπροσθεν Αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον Αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια Αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Είναι η προετοιμασία του Σταυρού. Η εορτή αυτή έχει άμεση αναφορά στην τελείωση και τη θέωση του ανθρώπου, η οποία είναι και η εσχατολογική προοπτική της Θείας Οικονομίας. Μας δείχνει ποιος είναι ο Χριστός. Μας αποκαλύπτει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Η αλλαγή της μορφής Του, το θείο άκτιστο φως που Τον περιτριγύρισε, η φωνή του Πατρός που μαρτύρησε για τη θεϊκή Του φύση, όλα αυτά δηλώνουν ότι είναι ο Θεός. Για πρώτη φορά, ο Χριστός παρουσιάζει στα μάτια των ανθρώπων το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, δηλαδή την αληθινή ομορφιά την οποία είχε αρχικά και στην οποία μπορεί να ξαναφτάσει ο άνθρωπος αφού πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού. Γιατί στο όρος Σταβόρ, προτού εισέλθει ο Χριστός εις τα Ιεροσόλυμα, λίγες ημέρες πριν το σταυρικό του θάνατο, παρέλαβε τους τρεις αγαπημένους του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκαν στο όρος Σταβόρ σύμφωνα με την παράδοση. Ένα ερώτημα που εξάγεται είναι γιατί έπρεπε να ανέβει στο Θαβόρ για να μεταμορφωθεί και όχι σε μία απλή πεδιάδα. Ήταν απαραίτητο να ανέβει στο όρος? Στην παλαιά εποχή συνηθιζόταν τα μεγάλα γεγονότα να γίνονται σε ψηλότερο μέρος, σε ψηλά βουνά, όπως ακριβώς έκαναν και οι ειδωλολάτρες που έκαναν τις θυσίες πάνω στα βουνά. Ο Χριστός δείχνει το μεγαλείο της δόξης Του πάνω στο όρος αυτό, αφού η φανέρωση της θεουργίας της ανθρωπίνης φύσεως είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χριστός ανήλθε στο όρος για να δείξει ότι Αυτός βρήκε το πλανηθέν πρόβατον και να ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο λόγος που διάλεξε τους τρεις μαθητές. Ακόμη ένα ερώτημα είναι γιατί ήταν οι αγαπημένοι Του αυτοί τρεις μαθητές από τους 12. Ο λόγος είναι ότι πέρα από τη σύμπνοια που τους χαρακτήριζε, είχαν τις τρεις μεγάλες αρετές που τους έκαναν να μοιραστούν με το Θεό το μυστήριο της ενσαρκώσεως, της σταυρώσεως, της θεότητάς Του, να έλθουν αντιμέτωποι με την κάθοδό Του εις τον Άδη, μετά το θάνατό Του και να λάβουν τα νέα της Αναστάσεώς Του. Οι αρετές που είχαν οι τρεις μαθητές ήταν ο Πέτρος στην πίστη, ο Ιάκωβος στην ευθύτητα και ο Ιωάννης στην αγάπη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δίνει μια διαφορετική ερμηνεία στο γιατί είναι αυτοί οι τρεις πρόκριτοι και αγαπημένοι μαθητές. Αναφέρει ότι ο Απόστολος Πέτρος είχε σταθερότητα στην τήρηση των εντολών του. Ο Απόστολος Ιάκωβος για την προθυμία του να πιει το ποτήριο του μαρτυρίου για την αγάπη του Κυρίου και ο Απόστολος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, για την αγνότητά του. Οι πρόκριτοι μαθητές παραλαμβάνονται από τον Κύριο για να γίνουν μάρτυρες και κοινωνίτες μεταμορφώσεως. Εκτός από τον ίδιο τον Χριστό, μεταμορφώθηκαν και οι ίδιοι οι μαθητές, γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για εναλλαγή των μαθητών. «Εν ηλάγης ανούν και ούτω την εναλλαγήν είδων», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ανερμήνευτο και ανεξιγνίαστο το θαύμα. Μόλις ανέβηκαν εκεί, οι μαθητές διέκριναν μία μεγάλη διαφορά στον Κύριο. Αντίχρησαν ένα ανερμήνευτο και ανεξιγνίαστο θαύμα. Από ανθρώπινη μορφή εκτοξεύονταν ακτίνες που αποστέλλονταν με θεϊκές ενέργειες. Είδε ο ήλιος αυτό που δεν είχε γνωρίσει προηγουμένως και αφού διδάχθηκε από το φέγγος άλλου φωτός κρύβεται. Σταμάτησες κάποτε ήλιε αναμένοντας την νίκη των Εβραίων. Σεβάστηκες διαταγή του στρατηγού Ιησού, τιμώντας το δεσποτικό όνομα του Ομοδόλου. Τώρα είδες φως που δεν είχες δει ποτέ. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο και τα ρούχα του σαν το φως και όχι σαν το συνηθισμένο φως, όχι σαν το φως του ηλίου, αλλά το άκτιστο φως που εξέπεμψε η θεότητα του Χριστού. Οι μαθητές αντίκρισαν δύο ήλιους, τον αισθητό και τον νοητό. Αυτό μας το τεκμηριώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε ένα τροπάριο του κανόνος της εορτής. «Υπεκρύβει ακτής η θεότητος, αισθητός ήλιος, ως εν όρη θαβορείο είδε σε μεταμορφούμενον Ιησού μου». Ο Άγιος Ισάκος Σύρος αναφέρει περί των δύο ηλίων λέγοντας ότι οι μαθητές στο Θαβόρ έβλεπαν δύο ήλιους, ένα εν το ουρανό κατά το έθος και ένα παρά το έθος.
χαρά διακατήχε τους προφήτες και Αποστόλους με την ανάβαση αυτή στο βουνό. Χάρηκαν οι προφήτες βλέποντας την ανθρώπινη του φύση, την οποία επιθυμούσαν να δουν, και οι Απόστολοι αγαλίασαν ακούγοντας τη φωνή του Πατέρα, αναφέρει Όσιος Εφραίμος Σύρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι ο Χριστός εκείνη την ώρα που μεταμορφώθηκε, ουχού κουίν προσλαβόμενος, ουδέ ισόπερ ουκίν μεταβαλλόμενος, αλλά οπερίν της οικείς μαθητές εκφαινόμενος. Δηλαδή δεν μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε αυτό που ήταν την πραγματικότητα. Η θεϊκή δόξα του Χριστού. Στο γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως αποκαλύφθηκε η φανέρωση της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος, όπως έγινε και στον Ιορδάνη ποταμό με τη βάπτιση του Κυρίου. Ο Χριστός φανερώνει μέσα από την ανθρώπινη του φύση τη θεϊκή του δόξα. Μέτοχη της θαβόρειας μεταμορφώσεως είναι η φύση και η κτήση. Πρόκειται για τη μεταμόρφωση του όλου ανθρώπου, αλλά και γενικά ολόκληρης της ανθρωπότητος. Έχει καθολικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένα περιπτωσιακό γεγονός. Στο όρος Σταβόρα εμφανίζονται και οι δύο μεγάλοι προφήτες και αντιπρόσωποι όλης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο και συζητούν μαζί του για την έξοδον αυτού ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή για το πάθος και το θάνατό του. Την αληθινή ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στο όλο ανθρώπινο σύλλογο μας το θυμίζουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Οι τρεις πρόκριτοι μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, βλέπουν το θαύμα αυτό με φόβο και τρόμο. Όμως στη συνέχεια κήρυξαν εις πάντα τα έθνη ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι του Πατρός το απάβγασμα, είδαν τα προήμια της μελούσης βασιλείας. Με τη μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Σταβόδ, διακρίνουμε το πώς θα λάμπουν οι Άγιοι. Μεταμορφώνει ο Κύριος το πρόσωπό του, ή μάλλον αποκαλύψει τη δόξα του. Μεταμορφώνει το πρόσωπό του και το κάνει πιο λαμπρό και από τον ήλιον. Φως, το αληθινό που φωτίζει τον άνθρωπο. Αυτό θέλει να μας δείξει ο Χριστός με τη μεταμόρφωσή του. Είναι να μας επιβεβαιώσει ακόμη μια φορά ότι το φως, το αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά στους μαθητές δεν δείχνει όλη του τη λαμπρότητα, γιατί ήταν αδύνατο να αντέξουν. Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού και την πραγματική του δόξα. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Και ου μηγαρίδι άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Η μεταμόρφωση προβάλλεται ως μια εμπειρία ζωής. Μας οδηγεί στο όρος της προσωπικής μας μεταμορφώσεως. Γι' αυτό εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, θα πρέπει να μεταμορφωθούμε και εμείς μαζί του. Να έχουμε καθαρότητα βίου. Όσοι επιθυμούν να δουν τη δόξα της θεότητος στην ανθρώπινη φύση του λόγου, θα πρέπει να εξέλθουν από το σκότος και από τα μάταια. Ας κατανοήσουμε αυτή τη λάμψη του φωτού, χωρίς μολυσμούς γηίνους και ματαίους, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο μόνος χώρος που θα μας βοηθήσει να μεταμορφωθούμε είναι η είσοδό μας στην Εκκλησία και τα μυστήρια. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.